Η φτωχή και η μεσαία τάξη δουλεύουν για τα χρήματα. Οι πλούσιοι έχουν τα χρήματα να δουλεύουν για αυτούς. Εκείνο το φωτεινό σαββατιάτικο πρωί έμαθα μία τελείως διαφορετική αλήθεια από αυτή που είχα μάθει από το φτωχό μπαμπά μου. Στην ηλικία των 9 γνώριζα ότι και οι δύο μπαμπάδες μου ήθελαν να μάθω και οι δύο μπαμπάδες μου ήθελαν να σπουδάσω, αλλά όχι τέτοια πράγματα. Ο μορφωμένος πατέρας μου μου συνιστούσε να κάνω ό,τι και αυτός. «Γιέ μου, θέλω να μελετάς σκληρά, να παίρνεις καλούς βαθμούς, ώστε να βρεις μια ασφαλή και σίγουρη δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία και σιγουρέψου ότι έχεις εξαίσθηση ωφέλειες». Ο πλούσιος μπαμπάς ήθελε να μάθω πώς δουλεύει το χρήμα ώστε να το κάνω να δουλεύει για μένα. Αυτά τα μαθήματα τα έμαθα από τη ζωή με την καθοδήγησή του και όχι μέσα από την τάξη. Ο πλούσιος μπαμπάς συνέχισε το πρώτο μάθημά μου. «Χαίρομαι που θύμωσες επειδή δούλευες για 10 σεντς την ώρα. Αν δεν είχες θυμώσει και το είχες αποδεχτεί χαρούμενα, θα σου έλεγα πως δεν θα μπορούσα να σε διδάξω. Βλέπεις, η αληθινή μάθηση χρειάζεται ενέργεια, πάθος, φλογερή επιθυμία. Ο θυμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της σύνδεσης, γιατί το πάθος είναι θυμός και αγάπη μαζί. Όταν το θέμα είναι τα λεφτά, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να παίξουν με ασφάλεια και να νιώθουν ασφαλείς. Έτσι, δεν τους οδηγεί το πάθος, αλλά ο φόβος. Και γι' αυτό παίρνουν μια δουλειά με καλό μισθό?» τον ρώτησα. «Ναι», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Μερικοί άνθρωποι λένε ότι εκμεταλλεύομαι τους ανθρώπους επειδή δεν τους πληρώνω, όπως οι φοιτείες ζάχαρης ή η κυβέρνηση. Εγώ λέω ότι οι ίδιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τους εαυτούς τους. Είναι δικός τους φόβος, όχι δικός μου». «Αλλά δεν νομίζετε ότι πρέπει να τους πληρώνετε περισσότερο?» του είπα. «Δεν έχω καμία υποχρέωση. Και εκτός των άλλων, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Απλώς κοίταξε τον πατέρα σου. Βγάζει πολλά λεφτά, αλλά ακόμη δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους λογαριασμούς του. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν τους δώσουν περισσότερα χρήματα, έχουν περισσότερα χρέη. Γι' αυτό λοιπόν τα 10 cents», είπα γελώντας. «Είναι μέρος του μαθήματος». «Σωστά», χαμογέλασε ο πλούσιος μπαμπάς. «Βλέπεις, ο μπαμπάς σου πήγε στο σχολείο και πήρε μια εκπληκτική μόρφωση, ώστε να μπορεί να πάρει μια καλοπληρωμένη δουλειά. Και έτσι έκανε. Αλλά ακόμα έχει οικονομικά προβλήματα, γιατί ποτέ δεν έμαθε κάτι για τα λεφτά στο σχολείο. Και από πάνω πιστεύει στο να δουλεύει για τα λεφτά. Και εσείς δεν πιστεύετε?» τον ρώτησα. «Όχι», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Αν θες να μάθεις να δουλεύεις για τα χρήματα, τότε μείνεις στο σχολείο. Είναι ένα τέλειο μέρος για να μάθεις να το κάνεις. Αλλά αν θες να μάθεις να κάνεις το χρήμα να δουλεύει για σένα, εγώ θα σου διδάξω αυτό. Αλλά μόνο αν θες να μάθεις». «Δεν θα ήθελε ο καθένας να το μάθει αυτό?» τον ρώτησα. «Όχι», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Απλώς επειδή δεν είναι πιο εύκολο να μάθεις να δουλεύεις για το χρήμα. Ειδικά αν ο φόβος για τον εαυτό σου είναι το πρωτογενές συνέστημα όταν ανακύπτει το θέμα λεφτά. Δεν καταλαβαίνω», είπα σκυθροπά. «Μην ανησυχείς γι' αυτό προς το παρόν. Απλώς να ξέρεις ότι είναι ο φόβος που κρατάει τους περισσότερους ανθρώπους να δουλεύουν σε μια δουλειά. Ο φόβος να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Ο φόβος να απολυθούν. Ο φόβος να μην έχουν αρκετά λεφτά. Ο φόβος να ξεκινήσουν από την αρχή. Αυτό είναι το τίμημα του να σπουδάζεις ή να μαθαίνεις ένα επάγγελμα ή το εμπόριο και μετά να δουλεύεις για το χρήμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται σκλάβοι του χρήματος. Και μετά θυμώνουν με το αφεντικό τους. Το να έχεις τα λεφτά να δουλεύουν για σένα είναι ένας διαφορετικός κλάδος σπουδών?» «Σίγουρα», απάντησε ο πλούσιος μπαμπάς. «Σίγουρα». Καθίσαμε στη σιωπή αυτό το πανέμορφο χαβανέζικο σαββατιάτικο πρωί. Οι φίλοι μου μόλις είχαν αρχίσει το μικρό πρωτάθλημα baseball. Αλλά για κάποιο λόγο ήμουν ευγνώμων και αποφάσισα να δουλέψω για 10 cents την ώρα. Αισθάνθηκα ότι θα μάθαινα κάτι που οι φίλοι μου δεν θα μάθαιναν στο σχολείο. «Έτοιμος να μάθεις?» ρώτησε ο πλούσιος μπαμπάς. «Απόλυτα», είπα με ένα πλατή χαμόγελο. «Κράτησα την υπόσχεσή μου. Σε έχω διδάξει από μακριά», είπε ο πλούσιος μπαμπάς μου. «Στην ηλικία των 9 πήρες μια γεύση του τι θα πει να δουλεύεις για τα λεφτά. Απλώς πολλαπλασίασε το τελευταίο σου μήνα επί 50 χρόνια και θα πάρεις μια ιδέα πώς τα περισσότερα άτομα περνάνε τη ζωή τους». «Δεν καταλαβαίνω», του είπα. «Πώς αισθάνθηκες όταν περίμενες την ουρά για να με δεις? Τη μία για να προσληφθείς και την άλλη για να ζητήσεις περισσότερα λεφτά». «Απέσια», είπα. «Αν διαλέξεις να δουλέψεις για το χρήμα, έτσι θα είναι η ζωή σου», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Και πώς ένιωσες όταν η κυρία Μάρτιν έριξε στο χέρι σου τα 3 κέρματα για δουλειά 3 ωρών?» «Έμοιαζαν σαν τίποτα. Ήμουν απογοητευμένος», είπα.
Έτσι νιώθουν οι περισσότεροι υπάλληλοι όταν κοιτάνε τις επιταγές πληρωμών τους. Ειδικά όταν οι φόροι και οι άλλες κρατήσεις αφαιρεθούν. Τουλάχιστον εσύ πήρες το 100%. Εννοείται ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν τα παίρνουν όλα? Προς Θεού, όχι, είπε ο πλούσιος μπαμπάς. Η κυβέρνηση παίρνει το μερίδιό της. Και πώς το κάνουν αυτό? Ρώτησα. Φόροι, είπε ο πλούσιος μπαμπάς. Φορολογείσαι όταν έχεις εισόδημα. Φορολογείσαι όταν ξοδεύεις. Φορολογείσαι όταν αποταμιεύεις. Φορολογείσαι όταν πεθαίνεις. Και γιατί επιτρέπουν οι άνθρωποι στην κυβέρνηση να τους το κάνει αυτό? Οι πλούσιοι δεν τους το επιτρέπουν, είπε ο πλούσιος μπαμπάς με ένα χαμόγελο. Οι φτωχοί και η μεσαία τάξη το επιτρέπουν. Στοιχηματίζω ότι κερδίζω πολύ περισσότερο από τον μπαμπά σου, αλλά εκείνος πληρώνει περισσότερο από μένα σε φόρους. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Ρώτησα. Ήμουν ένα 9χρονο αγόρι και αυτό δεν μου φαινόταν λογικό. Γιατί κάποιος να υφίσταται τέτοια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση? Πλούσιος μπαμπάς σιώπησε. Πιστεύω ότι ήθελε να με κάνει να ακούσω αντί να φλιαρώ. Τελικά ηρέμησα. Δεν μου άρεσε αυτό που είχα ακούσει. Ήξερα ότι ο μπαμπάς μου παραπονιόταν συνέχεια επειδή πλήρωνε τόσους πολλούς φόρους, αλλά πραγματικά δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Μήπως η ζωή του είχε πάρει τον αέρα? Ο πλούσιος μπαμπάς έσκυψε αργά και σιωπηλά πίσω στην καρέκλα του κοιτώντας με. Έτοιμος να μάθεις? Ρώτησε. Κούνησα καταφατικά το κεφάλι μου. Όπως είπα, υπάρχουν πολλά να μάθεις. Το να μάθεις πώς δουλεύει το χρήμα απαιτεί μελέτη μιας ολόκληρης ζωής. Οι περισσότεροι σπουδάζουν για 4 χρόνια στο κολέγιο και εκεί η εκπαίδευσή τους τελειώνει. Ήδη ξέρω ότι η μελέτη μου για το χρήμα θα συνεχιστεί σε ολόκληρη τη ζωή μου. Απλώς επειδή όσο περισσότερο ανακαλύπτω, τόσο περισσότερο νιώθω ότι χρειάζομαι να ξέρω. Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται ποτέ με το θέμα αυτό. Πηγαίνουν στη δουλειά, πληρώνονται, αποταμιεύουν και αυτό είναι όλο. Και στο τέλος αναρωτιούνται για ποιο λόγο έχουν οικονομικά προβλήματα. Μετά σκέπτονται ότι περισσότερα λεφτά θα λύσουν το πρόβλημα. Πολύ λίγοι συνειδητοποιούν ότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη οικονομικής μόρφωσης. Ο μπαμπάς μου έχει φορολογικά προβλήματα επειδή δεν καταλαβαίνει το χρήμα, ρώτησα μπερδεμένος. Κοίτα, μου είπε ο πλούσιος μπαμπάς. Οι φόροι αποτελούν μια μικρή ενότητα του να μάθεις πώς τα λεφτά δουλεύουν για σένα. Σήμερα απλώς ήθελα να μάθω αν έχεις ακόμα το πάθος να μάθεις για τα λεφτά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το έχουν. Θέλουν να πάνε στο σχολείο, να μάθουν ένα επάγγελμα, να περνάνε καλά στη δουλειά τους και να κερδίζουν πολλά λεφτά. Μια μέρα ξυπνάνε με μεγάλα οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να σταματήσουν να δουλεύουν. Αυτό είναι το τίμημα του να ξέρεις μόνο να δουλεύεις για τα λεφτά, αντί να μάθεις πως να κάνεις τα λεφτά να δουλεύουν για σένα. Λοιπόν, εσύ έχεις ακόμα το πάθος να μάθεις? Ρώτησε ο πλούσιος μπαμπάς. Κούνησα το κεφάλι μου καταφατικά. Ωραία, είπε ο πλούσιος μπαμπάς. Τώρα γύρνα στη δουλειά σου. Αυτή τη φορά δεν θα σε πληρώσω τίποτα. Τι? Ρώτησα με έκπληξη. Με άκουσες? Τίποτα. Θα δουλεύεις τις ίδιες 3 ώρες κάθε Σάββατο. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα πληρώνεσαι 10 σέντς την ώρα. Είπες ότι θες να μάθεις, όχι να δουλεύεις για τα λεφτά. Γι' αυτό δεν πρόκειται να σε πληρώσω τίποτα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγαν τα αυτιά μου. Είχα ήδη αυτή τη συζήτηση με τον Μάικ. Αυτός ήδη δουλεύει. Ξεσκονίζει και τακτοποιεί κονσέρβες δωρεάν. Καλύτερα να βιαστείς να γυρίσεις εκεί. Αυτό δεν είναι δίκαιο, φώναξα. Πρέπει να με πληρώσετε κάτι. Εσύ είπες ότι ήθελες να μάθεις. Αν δεν το μάθεις αυτό τώρα, θα μεγαλώσεις και θα γίνεις σαν αυτές τις δύο γυναίκες και τον ηλικιωμένο άντρα που κάθονται στο σαλόνι μου, που δουλεύουν για τα λεφτά και ελπίζουν να μην τους απολύσω. Ή σαν τον πατέρα σου, που ενώ κερδίζει πολλά λεφτά, είναι καταχρεωμένος και ελπίζει ότι περισσότερα χρήματα θα λύσουν το πρόβλημά του. Αν είναι αυτό που θέλεις, θα γυρίσω στην προηγούμενη συμφωνία μας για τα 10 σέντς την ώρα. Ή μπορείς να κάνεις ό,τι κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν. Παραπονιούνται ότι οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Παρετούνται και ψάχνουν για άλλη δουλειά. Και τι να κάνω εγώ? Ρώτησα. Πλούσιος μπαμπάς με χτύπησε μαλακά στο κεφάλι. Χρησιμοποίησε αυτό, είπε. Αν το χρησιμοποιείς σωστά, σύντομα θα με ευχαριστείς που σου έδωσα μια ευκαιρία και θα γίνεις ένας πλούσιος άνθρωπος. Καθόμουν εκεί ήσυχος, χωρίς να μπορώ να πιστέψω τη βάναυση συμφωνία που μου είχαν προσφέρει. Είχα έρθει εκεί για να ζητήσω αύξηση και μου είχαν προτείνει να συνεχίσω να δουλεύω δωρεάν. Ο πλούσιος μπαμπάς με χτύπησε ξανά μαλακά στο κεφάλι και είπε: «Χρησιμοποίησε αυτό. Τώρα φύγε από εδώ και γύρνα πίσω στη δουλειά». Μάθημα πρώτο. Οι πλούσιοι δεν δουλεύουν για τα χρήματα.
δεν είπα στο φτωχό πατέρα μου ότι δεν πληρωνόμουν. Δεν θα καταλάβαινε και δεν ήθελα να προσπαθήσω να εξηγήσω κάτι το οποίο δεν καταλάβαινε ακόμη ο ίδιος. Για τρεις ακόμη εβδομάδες, ο Μάικ και εγώ δουλεύαμε τρεις ώρες κάθε Σάββατο δωρεάν. Η δουλειά δεν με ενοχλούσε και η ρουτίνα έγινε ευκολότερη. Ο πλούσιος μπαμπάς πέρασε την τρίτη εβδομάδα να μας δει. Ακούσαμε το φορτηγάκι του να ανεβαίνει την περιοχή του πάρκινγκ και να βογκάει όταν έσβησε η μηχανή. Μπήκε στο μαγαζί και χαιρέτησε την κυρία Μάρτιν αγκαλιάζοντάς την. Αφού έμαθε πως πήγαιναν τα πράγματα στο μαγαζί, πλησίασε προς το ψυγείο με τα παγωτά, πήρε δύο, τα πλήρωσε και έκανε νόημα στο Μάικ και σε μένα. «Ας πάμε μια βόλτα, αγοριά!» Διασχίσαμε το δρόμο, αποφεύγοντας μερικά αυτοκίνητα και περπατήσαμε μέσα σε ένα χωράφι με χορτάρι, όπου κάποιοι μεγάλοι έπαιζαν softball. Αφού καθίσαμε σε ένα απομακρυσμένο τραπέζι για πικνίκ, έδωσε στο Μάικ και σε μένα τα παγωτά. «Πώς πάει, αγόρια?» «Οκ», είπε ο Μάικ. Κούνησα το κεφάλι μου συμφωνώντας. «Έχετε μάθει κάτι μέχρι τώρα?» ρώτησε ο πλούσιος μπαμπάς. Ο Μάικ και εγώ κοιταχτήκαμε. Σηκώσαμε τους ώμους μας και κουνήσαμε τα κεφάλια μας ταυτόχρονα. Αποφύγετε μία από τις μεγαλύτερες παγίδες της ζωής. Λοιπόν, αγόρια, καλύτερα να αρχίσετε να σκέπτεστε. Βρίσκεστε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής. Αν μάθετε αυτό το μάθημα, θα απολαύσετε μία ζωή με μεγάλη ελευθερία και ασφάλεια. Αν δεν μάθετε το μάθημα, θα καταλήξετε σαν την κυρία Μάρτιν και τους περισσότερους από αυτούς που παίζουν softball. Δουλεύουν πολύ σκληρά για πολύ λίγα χρήματα, προσκολλημένοι την ψευδαίσθηση της εργασιακής εξασφάλισης, περιμένοντας με ανυπομονησία διακοπές 3 εβδομάδων κάθε χρόνο και μία πενιχρή σύνταξη μετά από 45 χρόνια δουλειάς. Αν αυτό σας συναρπάζει, θα σας δώσω μία αύξηση 25 σέντς την ώρα. Όμως όλοι αυτοί είναι σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι. «Κάνετε πλάκα σε βάρος τους?» τον ρώτησα. Ένα χαμόγελο φάνηκε στα χείλη του πλούσιου μπαμπά. «Η κυρία Μάρτιν είναι σαν μητέρα για μένα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω τόσο κακεντρεχής. Ίσως ακούγομαι κακός γιατί βάζω τα δυνατά μου να δείξω κάτι σε εσάς τους δύο. Θέλω να διευρύνω την αντίληψή σας για να δείτε κάτι». Κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν το όφελος να δουν γιατί η αντίληψή τους ήταν περιορισμένη. Περισσότεροι άνθρωποι δεν βλέπουν ποτέ την παγίδα στην οποία έχουν πέσει. Μάικ και εγώ καθόμασταν εκεί χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πού ήθελε να καταλήξει. Μπορεί να ακουγόταν κακός, αλλά μπορούσαμε να αισθανθούμε ότι ήθελε απελπισμένα να μας μάθει κάτι. Με ένα χαμόγελο, ο πλούσιος μπαμπάς είπε: «Δεν ακούγονται αυτά τα 25 cents καλύτερα? Δεν κάνουν την καρδιά σας να χτυπάει λίγο πιο δυνατά?» Κούνησα το κεφάλι μου αρνητικά, αλλά έπρεπε να παραδεχτώ ότι πραγματικά την έκανε να χτυπάει πιο δυνατά. 25 cents την ώρα θα ήταν πολλά λεφτά για μένα. «Ωραία, θα σας πληρώνω $1 την ώρα», είπε ο πλούσιος μπαμπάς με ένα ύπουλο χαμόγελο. Τώρα η καρδιά μου άρχισε να τρέχει. Το μυαλό μου φώναζε: «Πάρτα, πάρτα!» Δεν μπορούσα να πιστέψω τι άκουα. Όμως δεν είπα τίποτε ακόμη. «Εντάξει, $2 την ώρα». Το μικρό 9χρονο μυαλό και η μικρή 9χρονη καρδιά παραλίγο νεκραγούν. Εκτός των άλλων, ήταν 1956 και το να πληρώνω με $2 την ώρα θα με έκανε το πιο πλούσιο παιδί του κόσμου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα κέρδιζα τόσα πολλά λεφτά. Ήθελε να πω ναι. Ήθελα τη συμφωνία. Έβλεπα ένα καινούριο ποδήλατο, ένα καινούριο γάντι του baseball και θαυμασμό από τους φίλους μου όταν θα κούναγα μπροστά στη μύτη τους κάποια μετρητά. Εκτός από αυτά, ο Τζίμι και οι φίλοι του δεν θα με ξανά έλεγαν φτωχό. Αλλά κατά κάποιο τρόπο το στόμα μου έμεινε κλειστό. Μπορεί το μυαλό μου να έχει υπερφορτωθεί και να έχει κάψει μια ασφάλεια. Αλλά βαθιά μέσα μου ήθελα πάρα πολύ αυτά τα $2 την ώρα. Το παγωτό είχε λιώσει και έτρεχε μέσα στα χέρια μου. Το ξυλάκι του παγωτού ήταν άδειο. Από κάτω του βανίλια και σοκολάτα, τις οποίες απολάμβαναν μυρμήγκια. Ο πλούσιος μπαμπάς έβλεπε δύο αγόρια να τον κοιτούν με μάτια ανοιχτά και άδεια μυαλά. Ήξερε ότι μας δοκίμαζε και ήξερε ότι ένα μέρος των συναισθημάτων μας ήθελε να πάρουμε τη συμφωνία. Ήξερε ότι κάθε ανθρώπινο όν είχε ένα αδύναμο και φτωχό κομμάτι της ψυχής του που μπορούσε να αγοραστεί. Ήξερε επίσης ότι κάθε ανθρώπινο όν είχε ένα κομμάτι της ψυχής του που είναι γεμάτο θέληση και δεν μπορεί να αγοραστεί. Η ερώτηση ήταν απλώς ποιο ήταν το πιο δυνατό. Είχε δοκιμάσει χιλιάδες ψυχές στη διάρκεια της ζωής του. Δοκίμαζε ψυχές κάθε φορά που έπαιρνε συνέντευξη σε κάποιον για μια δουλειά.
Εντάξει, $5 την ώρα. Ξαφνικά υπήρχε μια σιωπή από μέσα μου. Κάτι είχε αλλάξει. Η προσφορά ήταν πολύ μεγάλη και είχε γίνει γελίο. Πολύ λίγοι μεγάλοι έπαιρναν το 1956 πάνω από $5 την ώρα. Ο πειρασμός εξαφανίστηκε και η ηρεμία επανήλθε. Αργά γύρισα να δω τον Μάικ. Με κοίταξε και αυτός. Το κομμάτι της ψυχής μου, που ήταν αδύναμο και φτωχό, είχε σοπάσει. Το κομμάτι από μένα που δεν είχε τιμή, ανέλαβε. Υπήρχε μια ηρεμία και μια σιγουριά για τα χρήματα που μπήκε στην καρδιά και στο μυαλό μου. Ήξερα ότι ο Μάικ είχε φτάσει στο ίδιο σημείο επίσης. «Ωραία», είπε ο πλούσιος μπαμπάς μαλακά. «Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μία τιμή. Και έχουν μία τιμή εξαιτίας των ανθρώπινων συναισθημάτων που ονομάζονται φόβος και πλεονεξία. Πρώτα ο φόβος να μείνουμε χωρίς λεφτά μας ικανοποιεί να δουλεύουμε σκληρά και μετά, αφού πάρουμε την επιταγή πληρωμή μας, η πλεονεξία, η επιθυμία, μας κάνει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουν αγοράσουν τα λεφτά. Το μοντέλο αυτό γίνεται μετά σκηνικό». «Ποιο μοντέλο?», ρώτησα. «Το μοντέλο του να σηκώνεσαι, να πηγαίνεις στη δουλειά, να πληρώνεις λογαριασμούς, να πηγαίνεις στη δουλειά, να σηκώνεσαι, να πηγαίνεις στη δουλειά, να πληρώνεις λογαριασμούς. Οι ζωές τους οδηγούνται από τα συναισθήματα, το φόβο και την πλεονεξία. Πρόσφερε τους περισσότερα λεφτά και θα συνεχίσουν τον κύκλο με το να αυξήσουν τα έξοδά τους. Αυτό είναι εκείνο που αποκαλώ ο φαύλος κύκλος». «Υπάρχει άλλος τρόπος?», ρώτησε ο Μάικ. «Ναι», είπε ο πλούσιος μπαμπάς αργά. «Αλλά μόνο λίγοι άνθρωποι τον βρίσκουν». «Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος?», ρώτησε ο Μάικ. «Αυτός τον οποίο ελπίζω να βρείτε καθώς θα δουλεύετε και θα μαθαίνετε από μένα. Γι' αυτό απομάκρυνα όλους τους τρόπους πληρωμής». «Κάποια στοιχεία?», ρώτησε ο Μάικ. «Κουραστήκαμε να δουλεύουμε σκληρά και ειδικά χωρίς να παίρνουμε τίποτα». «Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να λέτε την αλήθεια», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Δεν έχουμε πει ψέματα», είπα. «Δεν είπα ότι λέτε ψέματα. Είπα να λέτε την αλήθεια», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Την αλήθεια για ποιο πράγμα?», ρώτησα. «Για το πώς αισθάνεστε», είπε ο μπαμπάς. «Δεν χρειάζεται να το πείτε σε κανέναν άλλον. Μόνο στον εαυτό σας. Εννοείται ότι οι άνθρωποι σε αυτό το πάρκο, οι άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς, η κυρία Μάρτιν, δεν το κάνουν αυτό?», ρώτησα. «Αμφιβάλλω», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Αντίθετα, νιώθουν το φόβο της έλλειψης χρημάτων. Αντί να αντιμετωπίζουν το φόβο τους, αντιδρούν και δεν σκέπτονται. Αντιδρούν συναισθηματικά αντί να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους», είπε ο πλούσιος μπαμπάς, χτυπώντας τα κεφάλια μας. «Μετά, παίρνουν μερικά δολάρια στα χέρια τους και πάλι τους πλημμυρίζουν τα συναισθήματα της χαράς, της επιθυμίας και της πλεονεξίας και ξανά αντιδρούν χωρίς να σκέπτονται. Έτσι τα συναισθήματά τους καθορίζουν τη σκέψη τους», είπε ο Μάικ. «Σωστά», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Αντί να πούν την αλήθεια για το πώς νιώθουν, αντιδρούν συναισθηματικά, δεν σκέπτονται. Νιώθουν το φόβο. Πηγαίνουν στη δουλειά, ελπίζοντας ότι τα χρήματα θα απαλύνουν το φόβο τους. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Ο παλιός φόβος τους κυνηγάει. Επιστρέφουν στη δουλειά, ελπίζοντας ξανά ότι τα χρήματα θα καθησυχάσουν τους φόβους τους, αλλά για άλλη μια φορά αυτό δεν συμβαίνει. Ο φόβος τους έχει εγκλωβιστεί στην παγίδα του να δουλεύουν, να κερδίζουν χρήματα, ελπίζοντας ότι ο φόβος θα εξαφανιστεί. Αλλά κάθε μέρα, όταν σηκώνονται, ο φόβος ξυπνά μαζί τους. Για εκατομμύρια ανθρώπους, αυτός ο παλιός φόβος τους κρατάει ξάγρυπνους όλη νύχτα, προκαλώντας αγρυπνία και ανησυχία. Έτσι, όταν σηκώνονται και πηγαίνουν στη δουλειά, ελπίζουν ότι μια επιταγή πληρωμής θα σκοτώσει αυτόν τον φόβο που κατατρώει την ψυχή τους. Το χρήμα κυβερνά τη ζωή τους και αρνούνται να ομολογήσουν την αλήθεια. Το χρήμα εξουσιάζει τα συναισθήματά τους και συνεπώς και την ψυχή τους». Ο πλούσιος μπαμπάς καθόταν ήρεμος, αφήνοντας τα λόγια του να επιδράσουν πάνω μας. Ο Μάικ και εγώ ακούγαμε τι έλεγε, αλλά δεν καταλαβαίναμε εντελώς για τι πράγμα μιλούσε. Εγώ απλώς ήξερα ότι συχνά αναρωτιόμουν γιατί οι μεγάλοι βιάζονται να πάνε στη δουλειά. Δεν έμοιαζε να έχει πολύ πλάκα και ούτε ποτέ έδειχναν τόσο ευτυχισμένοι. Αλλά κάτι τους ανάγκαζε να βιάζονται να πάνε στη δουλειά. Αφού συνειδητοποίησε ότι είχαμε αφομοιώσει όσο το δυνατόν περισσότερα από όσα είχε πει, ο πλούσιος μπαμπάς είπε: «Θέλω να αποφύγετε αυτή την παγίδα. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να σας διδάξω. Όχι μόνο να είστε πλούσιοι, γιατί το να είσαι πλούσιος δεν λύνει το πρόβλημα.
δεν το λύνει?» ρώτησε έκπληκτος. «Όχι, δεν το λύνει. Αφήστε με να τελειώσω με το άλλο συναίσθημα που είναι η επιθυμία. Μερικοί το λένε απληστία. Εγώ προτιμώ τη λέξη επιθυμία. Είναι απολύτως φυσιολογικό να επιθυμεί κανείς κάτι καλύτερο, κάτι ομορφότερο, κάτι πιο διασκεδαστικό ή συναρπαστικό. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι δουλεύουν για τα χρήματα εξαιτίας της επιθυμίας. Επιθυμούν τα χρήματα για τη χαρά που νομίζουν ότι μπορούν να αγοράσουν. Αλλά η χαρά που φέρνουν τα χρήματα είναι συχνά μικρής διάρκειας και έτσι σύντομα χρειάζονται περισσότερα χρήματα για περισσότερη χαρά, περισσότερη ευχαρίστηση, περισσότερη άνεση και περισσότερη ασφάλεια. Έτσι συνεχίζουν να δουλεύουν νομίζοντας ότι τα χρήματα θα ανακουφίσουν τις ψυχές τους που είναι μπλεγμένες με το φόβο και την επιθυμία. Αλλά τα χρήματα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. «Ακόμα και οι πλούσιοι άνθρωποι?» ρώτησε ο Μάικ. «Και οι πλούσιοι άνθρωποι», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Για την ακρίβεια, ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι είναι πλούσιοι δεν είναι η επιθυμία, αλλά ο φόβος. Συγκεκριμένα, πιστεύουν ότι τα χρήματα μπορούν να εξαλείψουν το φόβο της έλλειψης χρημάτων, το φόβο της φτώχειας και γι' αυτό συσσωρεύουν τεράστιες ποσότητες χρημάτων, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι ο φόβος αυτός χειροτερεύει. Μετά, φοβούνται μην τα χάσουν. Έχω φίλους που συνεχίζουν να δουλεύουν, αν και έχουν αρκετά χρήματα. Ξέρω ανθρώπους που έχουν εκατομμύρια, που είναι περισσότερο φοβισμένοι τώρα παρά όταν ήταν φτωχοί. Είναι τρομοκρατημένοι μη χάσουν όλα τα χρήματά τους. Οι φόβοι που τους οδήγησαν να γίνουν πλούσιοι επιδεινώθηκαν. Το αδύναμο και φτωχό κομμάτι της ψυχής τους φωνάζει ακόμα περισσότερο. Δεν θέλουν να χάσουν τα μεγάλα σπίτια, τα αυτοκίνητα, την ακριβή ζωή που τους αγόρασε το χρήμα. Ανησυχούν για το τι θα πούν οι φίλοι τους αν χάσουν όλα τα χρήματά τους. Πολλοί είναι ψυχολογικά απελπισμένοι και νευρωτικοί, αν και φαίνονται πλούσιοι και έχουν πολλά χρήματα. «Λοιπόν, είναι ένας φτωχός άνθρωπος ευτυχισμένος?» ρώτησα. «Όχι, δεν νομίζω», απάντησε ο πλούσιος μπαμπάς. «Η αποφυγή των χρημάτων είναι τόσο παράλογη όσο και το να είσαι κολλημένος στα χρήματα». Σαν να το περιμέναμε, ο ζητιάνος της πόλης πέρασε δίπλα από το τραπέζι μας. Σταμάτησε στο μεγάλο κάδο απορριμμάτων και τον σκάλιζε. Οι τρεις μας παρακολουθούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον όταν πριν πιθανόν θα τον αγνοούσαμε. Ο πλούσιος μπαμπάς έβγαλε ένα δολάριο από το πορτοφόλι του και έγνεψε στον ηλικιωμένο άντρα. Αντικρίζοντας τα χρήματα, ο ζητιάνος ήρθε αμέσως. Πήρε το χαρτονόμισμα, ευχαρίστησε τον πλούσιο μπαμπά με υπερβολική δουλοπρέπεια και έφυγε εκστασιασμένος με τη μεγάλη του τύχη. «Δεν διαφέρει πολύ από τους περισσότερους υπαλλήλους μου», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που λένε: Α, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Όμως είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν σε μια θέση για 8 ώρες τη μέρα. Αυτό είναι άρνηση της αλήθειας. Αν δεν ενδιαφέρονται για τα χρήματα, τότε γιατί δουλεύουν? Αυτό το είδος σκεπτικού είναι πιθανόν πιο παράλογο από εκείνο του ανθρώπου που συσσωρεύει λεφτά». Καθώς καθόμουν εκεί με τον πλούσιο μπαμπά μου, το μυαλό μου γυρνούσε πίσω στις αμέτρητες φορές που ο ίδιος μου πατέρας είχε πει: «Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα». Έλεγε αυτά τα λόγια συχνά. Επίσης, δικαιολογούσε τον εαυτό του λέγοντας πάντα: «Δουλεύω γιατί αγαπάω τη δουλειά μου». «Και τι κάνουμε?» ρώτησα. «Δεν δουλεύουμε για λεφτά μέχρι ότου όλα τα ίχνη του φόβου και της πλεονεξίας εξαφανιστούν?» «Όχι, αυτό θα ήταν χάσιμο χρόνο», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Τα συναισθήματα είναι αυτά που μας κάνουν ανθρώπους. Μας κάνουν πραγματικούς. Η λέξη συνέστημα σημαίνει ενέργεια σε κίνηση. Να είσαι ειλικρινής για τα συναισθήματά σου και να χρησιμοποιείς το μυαλό σου και τα συναισθήματά σου προς όφελό σου και όχι εναντίον σου». «Ηρέμησε», είπε ο Μάικ. «Μην ανησυχείτε για όσα είπα. Θα ακούγονται πιο λογικά τα χρόνια που θα έρθουν. Απλώς να είστε παρατηρητές και όχι αντιδραστικοί στα συναισθήματά σας. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι είναι τα συναισθήματά τους που σκέπτονται για αυτούς. Τα συναισθήματα του καθενός είναι σεβαστά, αλλά ο καθένας πρέπει να μάθει να σκέπτεται χωρίς αυτά». «Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα?» ρώτησα. «Βεβαίως», απάντησε ο πλούσιος μπαμπάς. «Όταν ένας άνθρωπος λέει: Πρέπει να βρω μια δουλειά, είναι πιο πιθανό να έχει καταληφθεί από κάποιο συναίσθημα που σκέπτεται. Ο φόβος της έλλειψης χρημάτων γεννά αυτή τη σκέψη». «Αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται χρήματα όταν έχουν λογαριασμούς να πληρώσουν», του είπα. «Σίγουρα και χρειάζονται», χαμογέλασε ο πλούσιος μπαμπάς. «Αυτό που λέω είναι
ότι ο φόβος είναι αυτός που πολύ συχνά σκέπτεται. «Δεν καταλαβαίνω», είπε ο Μάικ. «Για παράδειγμα», είπε ο πλούσιος μπαμπάς, «αν εμφανιστεί ο φόβος της έλλειψης χρημάτων, αντί να τρέξουν αμέσως να βρουν μια δουλειά για να κερδίσουν μερικά δολάρια και να σκοτώσουν το φόβο, υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να κάνουν στον εαυτό τους την εξής ερώτηση. Θα είναι αυτή η δουλειά η καλύτερη απάντηση σε αυτόν τον φόβο μακροπρόθεσμα?» Κατά τη γνώμη μου, όχι. Ειδικά όταν αναλογίζεται κανείς τη ζωή του ατόμου αυτού. Η δουλειά είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση σε ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Αλλά ο μπαμπάς μου λέει συνέχεια: «Πήγαινε στο σχολείο, πάρε καλούς βαθμούς για να βρεις μια ασφαλή και σίγουρη δουλειά», είπα κάπως μπερδεμένος. «Ναι», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Είναι τρομοκρατημένος ότι δεν θα αποδειχθείς ικανός να κερδίσεις χρήματα και να ενταχθείς στην κοινωνία. Μην τον παρεξηγείς. Σε αγαπάει και θέλει το καλύτερο για σένα. Και νομίζω ότι αυτός ο φόβος είναι δικαιολογημένος. Η μόρφωση και η δουλειά είναι σημαντικά εφόδια, αλλά δεν απαλύνουν τον φόβο. Βλέπεις, ο ίδιος ο φόβος που τον αναγκάζει να σηκώνεται το πρωί για να κερδίσει μερικά δολάρια, είναι ο φόβος που τον κάνει τόσο φανατικό στο θέμα του σχολείου». «Και τι προτείνετε?», ρώτησα. «Θέλω να σας μάθω να ελέγχετε τη δύναμη του χρήματος, να μην το φοβάστε. Και αυτό δεν το διδάσκουν στα σχολεία. Αν δεν το μάθεις, θα γίνεις ένας σκλάβος του χρήματος». Τελικά, ακουγόταν λογικό. Ήθελε να διευρύνουμε τις αντιλήψεις μας. Να καταλάβουμε ότι η κυρία Μάρτιν δεν μπορούσε να δει. Ότι οι υπάλληλοι του και ο πατέρας μου δεν μπορούσαν να δουν σε αυτό το θέμα. Χρησιμοποιούσε παραδείγματα που ακούγονταν κακεντρεχή μερικές φορές, αλλά ποτέ δεν τα ξέχασα. Η αντίληψή μου διερευνήθηκε εκείνη τη μέρα και άρχισα να βλέπω την παγίδα που υπήρχε μπροστά στους περισσότερους ανθρώπους. Βλέπετε, σε τελική ανάλυση είμαστε όλοι υπάλληλοι. Απλώς δουλεύουμε σε διαφορετικά επίπεδα», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Απλώς θέλω εσείς αγόρια να έχετε μία ευκαιρία να αποφύγετε την παγίδα. Την παγίδα που δημιουργείται από αυτά τα δύο συναισθήματα, το φόβο και την επιθυμία. Χρησιμοποιήστε τα για το καλό σας, όχι εναντίον σας. Αυτό είναι αυτό που θέλω να σας διδάξω. Δεν ενδιαφέρομαι να σας μάθω να βγάλετε απλώς ένα κάρο χρήματα. Αυτό δεν θα κατευθύνει το φόβο ή την επιθυμία. Αν δεν κατευθύνετε πρώτο το φόβο και την επιθυμία και δεν γίνετε πλούσιοι, θα είστε μόνο καλοπληρωμένοι σκλάβοι». «Και πώς θα αποφύγουμε την παγίδα?», ρώτησα. «Ο κύριος λόγος της φτώχειας και της οικονομικής πάλης είναι ο φόβος και η άγνοια. Όχι οικονομία, ούτε κυβέρνηση, ούτε πλούσιοι. Είναι ο αυτοπροξενούμενος φόβος και η άγνοια που κρατάει τους ανθρώπους παγιδευμένους. Λοιπόν, εσείς αγόρια πηγαίνετε στο σχολείο και πάρετε τα πτυχία σας από το κολέγιο. Εγώ θα σας διδάξω πώς να μείνετε έξω από την παγίδα». Τα κομμάτια του παζλ εμφανίζονταν. Ο μορφωμένος πατέρας μου είχε μια υψηλή εκπαίδευση και μια καταπληκτική καριέρα. Αλλά το σχολείο δεν του είπε ποτέ πώς να κατευθύνει τα χρήματά του ή τους φόβους του. Γινόταν σαφές ότι θα μπορούσα να μάθω διαφορετικά και σημαντικά πράγματα από τους δύο πατέρες.